Λοιπόν, Ευγένιος Σταυρόπουλος, να πούμε μία-μία τις ιδιότητες. Εκτροφέας Ροτβάιλερ, πώς το λένε το εκτροφείο? Λέγεται Vom Entferland, στα γερμανικά σημαίνει από μακρινή χώρα. Από μακρινή χώρα. Πόσα χρόνια είναι το εκτροφείο σου? Είναι τώρα 15 χρόνια. Συνάδελφος, εκπαιδευτής σκύλων, ναι. Πολλά χρόνια στον χώρο και πρόεδρος του ομίλου Ροτβάιλερ στην Ελλάδα, έτσι. Ναι, προσφάτως, ναι. Ωραία, πώς είναι τα αρχικά του ομίλου? Ο Φιρέ λέγεται, ο ομίλος φίλων Ροτβάιλερ Ελλάδος. Ωραία, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τα αρχικά. Εδώ οι φίλοι μας. Οι φίλοι μας λέγεται Ουρανία. Ουρανία. Έχει το όνομα της κόρης μου. Είναι μία από τις ηλικίες που έχω. Πρόσφατα μαμά? Όχι πολύ, με κάποιους μήνες. Μπορώ να την ακουμπήσω? Ναι, πολύ άνετα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Okay. Λοιπόν, τραβάω το χέρι μου που το χάσα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Ροτβάιλερ. Πώς ξεκινάει η ιστορία τους? Το Ροτβάιλερ ξεκινάει στο μεσαίωνα η ιστορία του. Έχει τα Ροτβάιλερ βέβαια. Ένας μολουσικός σκύλος ήταν. Όπως διαβάζουμε και ξέρουμε από τα σκυλιά των Ρωμαίων που κάνουν. Εγκαταστούνταν, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές μέσα στην Ευρώπη. Ανάλογα με τα σκυλιά, τα προϋπάρχοντα που υπήρχαν εκεί, δημιουργούσαν κάποιους τύπους σκύλων. Κρατώντας από τα σκυλιά αυτά, λοιπόν, το Ροτβάιλερ κρατάει την καταγωγή του από τη Νότια Γερμανία, από τη Βαβαρία. Εκεί υπάρχει ένα χωριό που υπάρχει ακόμα, ένα πανέμορφο μέρος, λέγεται Ροτβάιλ, που σημαίνει κόκκινο κεραμίδι. Και είναι πραγματικά έτσι, δηλαδή είναι σαν πολύ παραμυθένια, ας πούμε, πολύ, πολύ όμορφο χωριό. Αληθεύει η ιστορία με το χασάπι? Ναι. Αληθεύει, είναι αλήθεια δηλαδή, ναι. Αυτό θα μας την πεις λίγο γιατί... Οι περιοχές εκεί ήταν ουσιαστικά μικρά χωριά τα οποία οι άνθρωποι ζούσαν και κινούνταν μέσα στο Σβάρτσβαλτ, το μαύρο δάσος που το λέμε. Υπάρχει ακόμα, ήταν μια πολύ επικίνδυνη περιοχή με ληστές, γενικά πολλούς κινδύνους και όλοι χρησιμοποιούσαν σκυλιά συνοδείας. Για να μεταφέρουν τα κρέατα, πηγαίναν τα κρέατα και γινάγανε με τα λεφτά. Και το ένα και το άλλο ήταν περιζήτητα, έπρεπε κάποιος, έπρεπε κάποιος να τα προστατεύει και έτσι το λέγανε το σκυλί του χασάπι. Ωραία, εγώ έχω ακούσει την ιστορία ότι υπήρχε ένας χασάπης ο οποίος πήγαινε και τάπινε σε ένα καφενείο και τον είχαν βρει και κάθε φορά που έφυγε του πέραναν τα λεφτά. Οπότε αυτό είναι ο μύθος που έχω ακούσει. Ναι, οπότε κάποια λαιμό. Στιγμή τα βάλε στο λαιμό, ναι, τα βάλε στο λαιμό ενός Ροτβάιλερ, ώστε να μην μπορεί να του το πάρει κανένα. Αυτό υποθέτω είναι μύθος τώρα. Έτσι. Μπορεί να είναι μύθος, τα βάζανε στο λαιμό των σκύλων τα χρήματα, ναι. Όχι πάντα, αλλά χρησιμοποιούσαν και αυτή την τεχνική. Το έχω κάνει και εγώ μια φορά. Ήταν τα περισσότερα χρήματα που είχα πάρει. Εγώ φάμε πιο πολύ, μην πάρουν το σκύλο πάντως. Λοιπόν, πώς ξεκινάει η εκτροφή του, πώς αρχίζει ο τύπος δηλαδή και γίνεται στάνταρτ περνώντας μέσα στα χρόνια? Η φυλή σαν φυλή είχε ένα σοβαρό πρόβλημα στα τέλη του 1800, δηλαδή ήταν έτοιμη να εξαλειφθεί. Λόγω δεν υπήρχε πια χρήση, επειδή δημιουργήθηκαν τα τρένα, όλες αυτές οι άμαξες κουβαλούσαν το κρέας, δεν υπήρχαν πια, υπήρχε ένας κίνδυνος εξάλειψης. Πολύ λίγα δείγματα πλέον μαζεύτηκαν και οργανώθηκαν από ανθρώπους που ουσιαστικά, όπως το ξέρουμε εμείς, στην κοινοφιλία σήμερα, δηλαδή για να διασώσουν τη φυλή. Τη φυλή. Ουσιαστικά. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν κάποιοι όμιλοι. Στα τέλη του 1800 στη Γερμανία. Είμαστε κοντά τότε σε αυτό το πρότυπο περίπου? Σαν χρήση ναι, σαν εμφάνιση όχι. Δεν είμαστε κοντά. Είμαστε σε ένα σκύλο λίγο πιο ψηλό. Ειδικά με τα πόδια πιο ψηλά και χωρίς τόσο σταθεροποιημένο το χρώμα. Πολλά σκυλιά χρησιμοποιήθηκαν και ενδιάμεσα για να διασώσουν τη φυλή. Ειδικά το ποιμενικό της Βέρνης, όπου είχαμε και σκυλιά με άσπρο χρώμα, κυρίως στο στήθος όταν. Τα χρώματα μοιάζουν με το ποιμενικού της Βέρνης, δηλαδή ο τρόπος που διασκύρονται. Μοιάζουν εκτός του άσπρου ουσιαστικά, ναι, και του μακριού τριχώματος, το οποίο είναι δύο ελαττώματα που ακόμα τα έχει το Ροτβάιλερ και κρατάνε από αυτό το σκύλο που μπήκε στις αρχές του 1900 ουσιαστικά για να αυξήσει τη γενετική δεξαμενή. Ωραία, άρα χρησιμοποιείται και το συγκεκριμένο σκυλί και αρχίζει πια και ο τύπος. Διαμορφώνεται, ναι, τα χρώματα διαμορφώνονται. Οι Γερμανοί ως Γερμανοί φυσικά οργανώνονται πολύ γρήγορα, λένε πώς το θέλουμε. Τους βοηθάει πάρα πολύ και η κατάσταση στην Ευρώπη που ήταν εμπόλεμη. Ο σκύλος χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες στρατού και αστυνομίας αμέσως. Φαίνεται ότι είναι καλός. Α, ναι. Και έτσι αυξάνεται αμέσως η δημοφιλία του μαζί με την προσπάθεια λοιπόν των Γερμανών κοινοφιλικά να το οργανώσουν. Τους βοηθάει και όλο αυτό.
και γίνεται αμέσως μια βελτίωση της φυλής πολύ γρήγορα. Ναι. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δηλαδή παίξανε ρόλο τα ροτμπάρια. Είναι και από πιο νωρίς, από τις αρχές του αιώνα δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε στην αστυνομία και στο στρατό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Είσαι υπέρ του να χρησιμοποιούνται οι σκυλοί στην αστυνομία? Και δεν μιλάω για την έβρεση ναρκωτικών, ενώ ας πούμε για τη διάλυση μιας διαδήλωσης. Έτσι είχαμε και το πρόσφατο γεγονός με την επίσκεψη της Τουρκίας, δεν θυμάμαι σε ποιο κράτος, όπου αμολυθήκανε δεν ξέρω εγώ πόσα σκυλιά και έγινε ο χαμός του χαμού. Βλέπω την ερώτηση με δύο σκέλη. Είμαι κατά αυτό που λες. Δηλαδή πλέον έχουμε τεχνολογία... Γιατί να βάλεις το σκύλο? Ναι, τρελή, καμία σχέση. Υπάρχει μια, τα άλογα και ο σκύλος, δηλαδή με το πλήθος δουλεύουν. Πιστεύω θα μπορούσε και αλλιώς. Γενικά με το να χρησιμοποιούνται οι σκύλοι όμως είμαι υπέρ. Γιατί πιστεύω ότι πλέον όπως έχουμε γίνει, η αστικοποίηση και η μη χρήση των σκύλων οδηγούν σε τεράστια προβλήματα τους πάντες. Οπότε το μη χειρον βέλτιστο, καλύτερα να χρησιμοποιούνται κάπου, να το πω απλά. Ωραία, πάμε λοιπόν στο σημείο που η μορφολογία πια έχει διασφαλιστεί, έχει κλειδώσει μάλλον, και πότε γίνεται αποδεκτός από το FCI. Εκεί οι Γερμανοί, από το FCI δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω μαζί με την, όταν όλοι οι ομίλοι της Γερμανίας γίνανε ένας, έγινε ο αντρικά, λέγεται Allgemeiner Deutscher Rottweiler Club, κλουμπ μάλλον. Εκεί πια ορίζει το πρότυπο, νομίζω άμεσα γίνεται αποδεικτό και από την FCI, νομίζω πριν το 1911. Από το 1908 στο 11, αυτό δεν θυμάμαι ακριβώς. Όπου τότε είναι, γιατί έβλεπα και πρόσφατα φωτογραφίες των σκύλων, ας πούμε, πριν από μια 30 χρόνια, και βλέπα διαφορές τεράστιες με τους σημερινούς σκύλους. Ας πούμε, έβλεπα το γαλλικό bulldog, το οποίο ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το Rottweiler τότε ήταν διαφορετικό, ήταν πιο μεγάλο, ήταν πιο ψηλό. Γενικά, μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 80, το Rottweiler είχε μια ομαλή εξέλιξη. Δηλαδή, από ένα σκυλί που ήταν λίγο άτυπο, υπήρχαν όπως όλες οι φυλές στις αρχές του αιώνα, δείγματα μιας μορφολογίας, δείγματα άλλης, σταθεροποιήθηκε κάπου. Λόγω του ότι οι Γερμανοί κάνανε το περισσότερο κουμάντο, σταθεροποιήθηκε σε ένα τύπο εργασίας. Ένα compact σκύλο, μολουσικό μεν, αλλά όχι τόσο βαρύ, να μπορεί να ανταπεξέλθει σε εργασία για πολλή ώρα. Τώρα το Rottweiler έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, εξελίσσεται ακόμα σαν να μην έχουμε αποφασίσει τι ακριβώς θέλουμε. Ναι. Όταν λες εργασία, τι εννοείς? Ποια είναι η εργασία του Rottweiler? Η εργασία του Rottweiler κατά τους Γερμανούς, έτσι, όλοι ακολουθούν το γερμανικό όμιλο. Οι Γερμανοί εξετάζουν όλα τα σκυλιά σε αυτό που λέμε σήμερα BH, εξετάσεις συνοδείας. Έχουν απαραίτητη για το BH είναι, να το πούμε γενικά, η συμπεριφορά του σκύλου γενικότερα από το περπάτημα μέχρι το να κινηθεί μέσα στον κόσμο. Μια βασική υπακοή προχωρημένη, χωρίς λουρί, μια προχωρημένη βασική υπακοή. Εξετάζουν πάρα πολύ έχουν το ZTP, που είναι μια εξέταση καταλληλότητας αναπαραγωγής. Ναι. Εκεί τι εξετάζεται? Εκεί εξετάζονται και καθήκοντα προστασίας, γίνεται μορφολογική κρίση και εξετάζεται πάλι και ο χαρακτήρας. Δηλαδή εξετάζεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας σε δύο επίπεδα πριν ζευγάρωση σκύλος. Ποιος κόβεται, ας πούμε, πώς θα κοπεί κάποιο σκύλο? Θα κόβεται οποιοδήποτε σκύλος, όπως λέει και το πρότυπο, δείχνει σημάδια επιθετικότητας φοβίας. Μάλιστα. Πρέπει ο σκύλος να είναι μέσα σε normal πλαίσια. Όπως και όλα τα πρότυπα, έτσι δεν είναι. Τώρα ανάλογα τη χώρα, το ZDP, το γερμανικό και το Korn βέβαια. Είναι εξετάσεις που είναι αρκετά δύσκολες, δηλαδή ενώ και εδώ στην Ελλάδα αν τις δοκιμάζαμε θα είχαμε πάρα πολλά αποτυχημένα σκυλιά. Από λεπτομέρειές τους βέβαια είναι αρκετά δύσκολες, σαν αναπαραγωγή. Ωραία, γενικά επειδή και ο κόσμος δεν ξέρει, μας παρακολουθούν και άνθρωποι που δεν ξέρουν αυτές τις ορολογίες, αυτά τα δύο τεστ χαρακτήρα έχουν να κάνουν με τα καθήκοντα προστασίας του σκύλου και πώς θα εκτελεί, έτσι, το λέω γενικά. Και να πάρεις τις ενδείξεις ότι ο χαρακτήρας του σκύλου είναι αυτό που ορίζει το πρότυπό του, ένας σκύλος ο οποίος δεν φοβάται, ένας σκύλος
ο οποίος δεν εκδηλώνει επιθετικότητα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Και δεν επιτίθεται, έτσι είναι πολύ βασικό. Έχει πολύ δυνατά, πολύ σύνθετα γκρουπ. Και με ανθρώπους που κάνουν θόρυβο και με ανθρώπους που κλείνουν γύρω από το σκύλο, είναι πολύ καλά στημένο σαν χαρακτήρας από χρόνια. Στην Ελλάδα είναι καλά στημένο αυτό? Είναι πάρα πολύ καλά σχέση με άλλες χώρες. Ναι, ο τεστ χαρακτήρα του Μίλου Ροτβάιλερ για μένα θέλει κάποιες βελτιώσεις που θα μπορούσε ιδανικά, αν είχαμε τα ζώα σε αριθμό και τη δυνατότητα να τα δουλέψουμε, να βελτιωθεί, αλλά πολύ λίγο. Δηλαδή είναι πολύ καλά στημένο. Έχει καλά γκρουπ, θέλει να δει κάποια σημεία του σκύλου και τα βλέπει, δεν αποτυγχάνει να τα δει όπως είναι στημένο. Και για μένα αυτό που έχει γίνει σαν όμιλο, σαν δουλειά για να δούμε το χαρακτήρα, είναι το βασικό ατού μας και για το, όλα τα προβλήματα που έχει και η φυλή, έτσι. Θα πάμε και σε αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τη μορφολογία. Και το λέω περισσότερο με την έννοια όχι να μας κάνει ειδικούς μορφολογίας Ροτβάιλερ, αλλά κάποια πράγματα που ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει ένα Ροτβάιλερ πρέπει να μπορεί να δει, ας πούμε, ώστε να τσεκάρει ότι πράγματι η μορφολογία αυτού του σκύλου αγγίζει το Ροτβάιλερ. Το λέω γιατί η αγαπημένη μου φιλή εμένα είναι τον Γκρενεντάλ, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, και βρέθηκα στην αρχή με πάρα πολλά κοντότριχα Γκρενεντάλ, τα οποία υποτίθεται είχαν γονείς και αυτό κτλ. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα και παρατηρώ ότι υπάρχει θέμα και σε σκύλους με πεντιγκρί. Βλέπεις δηλαδή προβλήματα, ναι, φυσικά, μορφολογίας. Ποια είναι μια γενική, ας πούμε, μορφολογία που μπορεί ένας απλός άνθρωπος να δει πάνω σε ένα Ροτβάιλερ? Ναι. Καταρχάς, ο πεντιγκρί δεν δείχνει την ποιότητα του σκύλου, δείχνει την καταγωγή του σκύλου. Την καταγωγή. Δείχνει κάποια σημάδια το τι μπορούμε να περιμένουμε, αν ξέρουμε να το διαβάσουμε. Δεν σημαίνει ότι ένα σκυλί θα ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα οπωσδήποτε στη μορφολογία και στην υγεία ακόμα. Επειδή έχει πεντιγκρί, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλιώς δεν θα ξαναεξετάζαμε ποτέ τίποτα. Ναι. Δεν θα λέγαμε ότι πάμε από γενιά σε γενιά. Στην ποιότητα δεν φαίνεται, αν δεις, ας πούμε, ότι πίσω το γενεολογικό δέντρο είναι τίγκα στους διαγωνισμούς, στις εκθέσεις και ότι έχουν βγει, ξέρω εγώ, πρωταθλητές κόσμου. Θα πω πάλι από το τίποτα, ναι. Και αν ξέρεις να το διαβάσεις, βλέπεις και ακόμα πολλά περισσότερα. Αλλά. Όχι, δεν είναι θέμα βραβείων αυτό. Μπορεί δηλαδή και δύο σκυλιά βραβευμένα παντού, ο συνδυασμός δακτύλων να μην πέτυχε και να είχαν ένα δείγμα. Εκτός προτύπου. Ακόμα και με ελάττωμα αποκλεισμού, ναι. Ναι, μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, τα κεντρικά σημάδια. Θέλω να πάρω ένα Ροτβάιλερ, πηγαίνω σε έναν εκτροφέα. Ο σκύλος είναι καθαρόαιμος, έχει πεντιγκρί δηλαδή, αυτό εννοούμε καθαρόαιμος. Ναι. Έτσι, και να ξεκαθαρίσουμε ότι όποιο σκύλος, ακόμα και να είναι το τέλειο πρότυπο, αν δεν έχει πεντιγκρί δεν είναι καθαρόαιμος. Ναι, φυσικά. Ναι. Έτσι. Τι να κοιτάξω, τι να κοιτάξω το πρόσωπό του? Για να θυμόμαστε, αν θέλουμε να πάρουμε Ροτβάιλερ, οτιδήποτε για να θέλουμε να πάρουμε, καλό είναι να ξέρουμε τη χρήση του. Όπως δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τσιουάουα για να μας. Τραβάει το. Αυτό θα το πούμε βέβαια στο κομμάτι της συμπεριφοράς. Όχι, είναι πολύ βασικό. Ναι. Το Ροτβάιλερ βασίζεται σε αυτό που θα περιμένουμε από το Ροτβάιλερ, βασίζεται πάρα πολύ στη χρήση του. Είναι μια φυλή η οποία δεν είναι ουσιαστικά πουθενά τέλεια, αλλά είναι μια φυλή που μπορεί να κάνει τα πάντα. Αν θυμόμαστε αυτό, θα μπορέσουμε και μορφολογικά να επιλέξουμε ένα σκύλο ο οποίος δεν θα είναι ούτε ψηλό λίγνος, ούτε κοντός και πολύ χοντρός, ούτε. Πάρα πολύ τραχύση με πάρα πολλά δέρματα, όλα αυτά, μάγουλα κτλ. Θα είναι ένα σκύλος ουσιαστικά που θα φαίνεται αγροτικό, στο λέει, ρουστίκ σκύλος το λέει το πρότυπο ουσιαστικά. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να μεταφραστεί. Ας πούμε ότι είναι ένα σκύλος τραχύς στην εμφάνιση, αλλά και ευέλικτος. Δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε έναν σκύλο μέσης κατασκευής που δεν θα είναι πουθενά υπερβολικός. Αν το καταλάβουμε αυτό, μπορούμε και στη μορφολογία να βγάλουμε και να εξάγουμε συμπεράσματα και να επιλέξουμε και σκύλο. Ωραία. Να τα κάνω όμως λίγο πιο συγκεκριμένα. Αν ένα Ροτβάιλερ έχει ορθή αυτιά, δεν είναι Ροτβάιλερ, έτσι. Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Τέτοια χοντρά κομμάτια, ας πούμε, ένα Ροτβάιλερ με μαύρη μούρη είναι εντός του πρότυπου? Ναι, φυσικά, ναι, ναι, ναι. Αν είναι κατά μαύρο το πρόσωπο. Ναι, προτιμάται ο χρωματισμός, δεν είναι ξεκάθαρος, δεν είναι ελάττωμα αποκλεισμού να μην είναι ξεκάθαρος. Αν τα μάτια του έχουν άλλο χρώμα γύρω-γύρω από τα βλέφαρα, δεν είναι μαύρο? Είναι
πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Συνήθως θα είναι από οργανικό λόγο, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν θα είναι από το πρότυπο. Δεν θα είναι θέμα πρότυπου. Ναι. Μπορεί να έχει τέτοια λατώματα, πάλι δεν είναι αποκλεισμού. Δεν θα μπορέσουμε να έχει πάρα πολύ κίτρινα μάτια. Ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα σημείο που τα μάτια βγαίνουν εκτός προτύπου. Πρέπει να είναι όσο πιο σκούρα γίνεται. Η έκφρασή του ποια πρέπει να είναι? Γιατί η έκφρασή του πρέπει να είναι ήρεμη, ναι. Alert που το λέμε, δηλαδή άγρυπνη αλλά χωρίς να δείχνει σημάδια νευρικότητας. Uh-huh. Και γενικά μια έκφραση είναι ένας σκύλος φιλικός. Λέει δύσπιστος προς τους ξένους, όταν είναι παρόν ο ιδιοκτήτης είναι φιλικός. Πρέπει να είναι μια ήρεμη δύναμη, ας πούμε, η έκφραση. Θα πω ότι το βλέμμα μπερδεύει στο ροτβάιλερ, έτσι. Δηλαδή, αν σε άνθρωπος που δεν το ξέρει, ας πούμε, και θα τη δει και θα τη δει να κοιτάει έτσι, θα πει όπα μπλέξαμε. Ναι. Και την ώρα που θα κατεβάσει το χέρι, ας πούμε, έλα κοριτσάρα μου, για να την αγγίξει, θα δει ότι πρόκειται για διαφορετικό. Ναι, για το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Μου φαίνεται φοβερό γιατί το καταλαβαίνω πάρα πολύ εγώ. Ναι. Δεν βλέπω πρόβλημα στο βλέμμα, δηλαδή το ψυχολόγο καλύτερα από όλα, αλλά το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι είναι ψυχολόγητα, είναι ύπουλα αυτό που λέμε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό, μάλλον κάτι έχει στο βλέμμα. Όχι, όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ψυχολόγητο, λέω ότι απλά το βλέμμα κάτι σε ψαρώνει. Ναι, δηλαδή, είναι αυτό το, μάλλον είναι αυτό το αλέρτ, ναι, που ζητάει και το πρότυπο, καλό είναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Αν θες για τη μορφολογία, να συμπληρώσω εγώ κάτι, το ροτβάιλερ ακόμα... είναι σε μια περίοδο που το ψάχνουμε λίγο, λόγω του ότι απαγορεύτηκε και στη Γερμανία σχετικά πρόσφατα για μια φυλή να κόβεται η ουρά. Ναι. Και καλώς κατά τη γνώμη μου, για φιλοζωικούς λόγους, είμαστε στο 2020 πλέον. Αυτό αλλάζει πάρα πολύ τη φυλή μας και ακόμα είμαστε σε ένα λίγο ψάξιμο του πώς θα είναι το μήκος της, πώς θα είναι η πίσω γωνίωση. Λογικά, όταν έχουμε ένα σκύλο με ουρά, είμαστε τελείως σε διαφορετικό επίπεδο. Γιατί, από ό,τι είμαστε. Τι είναι αυτό που λες, ας πούμε, γωνίωση, γιατί... Και δεν ξέρω. Στο ροτβάιλερ τι έγινε, αποφασίσαμε ξαφνικά ότι από εκεί που δεν είχαμε ουρά θα έχουμε. Είναι... Και όχι μόνο θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι και προς τα πάνω γυριστή, ας πούμε, μια ουρά σπίτς. Να το πω απλά. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, όταν θες ένα σχεδόν τετράγωνο, έτσι, σκύλο με 10% αναλογία ύψους μήκους και θες μια πολύ ίσια πλάτη, βγάζει πάρα πολλές ουρές να είναι προς τα πάνω. Mm-hmm. Είναι συνέχεια της σπονδυλικής ύλης, είναι λογικό ότι δεν μπορεί ξαφνικά να πέφτει μια ουρά κάτω. Οπότε έχουμε τις τελευταίες γενιές, πολύ πρόσφατες γενιές, να προσπαθούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ ενός σκύλου λίγο πιο μακρύ από αυτό που είχαμε συνηθίσει, με λίγο πιο πεσμένο το κρουπ. Είναι το τελείωμα της σπονδυλικής στήλης, αυτό που στο ροτβάιλερ πρέπει να πέφτει ελάχιστα. Προσπαθούμε με το να πέφτει ελάχιστα να έχουμε και την ουρά να πηγαίνει προς τα κάτω. Το έχουμε καταφέρει πολύ καλά για 15 χρόνια. Θα δούμε πώς θα καταλήξει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, αν ένα σκύλος, ας πούμε, έχει όρθια ουρά, κόβεται από το. Αν έχει όρθια, όχι, αλλά αν γυρνάει, που το λέμε, δηλαδή αν περνάει από το επίπεδο της πλάτης πάλι προς τα κάτω, κάνει την ουρά που έχει το ακίτα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κόβεται. Το είναι στριφογυριστή. Κόβεται, πάνω, ναι, ναι. Κόβεται. Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο χαρακτήρα. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του ροτβάιλερ? Ο χαρακτήρας του ροτβάιλερ είναι ένας πάρα πολύ πιστός οικογενειακός σκύλος. Μπορεί να σταθεί σχεδόν παντού σε όλα τα περιβάλλοντα. Με μια επιφυλακτικότητα, ένα σκύλος φύλακας, αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε, με μια επιφυλακτικότητα προς ξένους ή προς καταστάσεις που του θεωρείται πιεστικές. Mm-hmm. Θεωρητικά αυτή την επιθετικότητα, την επιφυλακτικότητα μπορεί να εκπαιδευτεί ή μπορεί και από μόνος του να τη βγάλει σε επιθετικότητα. Την άμυνα που θα θέλει να βγάλει, ας πούμε, αν νιώσει ότι πιέζεται. Όσο καλύτερα κοινωνικοποιούμε και δουλεύουμε με το σκύλο, τόσο σε λιγότερες καταστάσεις θα θεωρείται ότι πιέζεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Σαν εκπαιδευτής αλλά και σαν εκτροφέας, θεωρείς ότι είναι απαραίτητη η επαγγελματική εκπαίδευση ενός ροτβάιλερ? Τώρα μπορεί να νομίζουν ότι επειδή είμαστε εκπαιδευτές, θα πούμε είναι απαραίτητη. Εγώ, ας πούμε, στα Afghan Hood θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητη ίσον και καλά η βασική εκπαίδευση. Στο ροτβάιλερ όμως, θεωρείς ότι πρέπει να είναι προαπαιτούμενο η εκπαίδευσή του? Ειδικά στο ροτβάιλερ στην Ελλάδα, όπως είναι τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, είναι πολύ δημοφιλές σκυλή, θα θεωρώ ότι είναι 1000% απαραίτητη. Δηλαδή πλέον υποπέφτουμε σε λάθη
Όπως ξέρουμε όλοι, κάνουν μεγάλη ζημιά και στο ίδιο το Ροτβάιλερ και πρακτική ζημιά έχουμε ατυχήματα. Και... Δεν είναι θέμα Ροτβάιλερ, είναι θέμα μεγέθους σκύλου. Mm-hmm. Να το κάνουμε σαφές ναι, αυτό. Ναι, το έχω πει και πάρα πολλές φορές αυτό. Ας πούμε, στην Αγγλία ένας από τους πιο επιθετικούς σκύλους θεωρείται τον Τζακ Ράσελ. Απλά δεν βγαίνουν προς τα έξω γιατί τον Τζακ Ράσελ δεν θα κάνει μια πρώτη είδηση. Και εδώ τι ατύχημα. Γίνεται. Γιατί γίνεται στην Αγγλία αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα Τζακ Ράσελ. Ναι, ναι, ναι. Ή τα Λάμπραντορ, έχουν επιθέσεις στα Λάμπραντορ. Εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο, ότι έχουμε και τη δυσκολία της φυλής, ας πούμε, που έχει μια δυσκολία και σε δημοφιλία, στατιστικά δηλαδή. Ανεβαίνει συνεχεία. Είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένοι. Δηλαδή γίνονται. Έχει η κουτσιμαρία που το λέμε στην κάθε ομιλουμένη. Οπότε έχουμε και το. Και από τις δύο μεριές πρόβλημα. Είναι και στατιστικό δηλαδή το ότι με τα Ροτβάιλερ δημιουργείται πρόβλημα. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί με τα Κάντεμπου. Το είπες και πριν, είπες τη λέξη αψυχολόγητο εκεί σε ένα μπέρδεμα που είχαμε στην ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Γιατί έχει τύχει να έχω πελάτες οι οποίοι να μου εγγυώνται ότι ο σκύλος ποτέ δεν είχε δείξει κανένα σημάδι και εκεί που βλέπανε τηλεόραση και τον χαϊδεύανε, γύρισε και τους δάγκωσε. Σαν εκπαιδευτές μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό, εντάξει. Αλλά εσύ, σαν εκτροφέας και σαν εκπαιδευτής, έχεις συναντήσει ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να ξέρεις εσύ από προσωπική όμως τέτοια εμπειρία ότι ο σκύλος ήταν πάντα ήρεμος και ξαφνικά έκανε ένα ξεσπάσμα από το πουθενά? Σαν εκτροφέας και με μεγάλη εμπειρία από τη φυλή και θεωρητικά να το πω, υπάρχουν κάποιες γραμμές αίματος που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Επίθεση στον ιδιοκτήτη, οι οποίες έχουν σχεδόν εξαλειφθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Υπήρχαν όμως παλιότερα σκυλιά που είχαν μεγάλες δυσκολίες τέτοιες. Φυσικά εκτός προτύπου δεν τα επιθυμούσε κανένας, ούτε Γερμανοί. Έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Σαν εκπαιδευτής, θα σου πω ότι μάλλον η σημερινή κατάσταση όπως βρισκόμαστε είναι λάθος εμπειρία, εκτίμηση ή απλά δεν είχε τύχει. Ή δεν είχαν δει κάποια σημάδια. Ναι, λάθος εκτίμηση. Θα βλέπει ένας επαγγελματίας. Ναι. Έχει συμβεί ποτέ ατύχημα με σκύλο σου? Έχει συμβεί μία φορά σε 25 χρόνια που ασχολούμαι με το Ροτβάιλερ. Τι έγινε, ήταν εκπαιδευμένος ο σκύλος? Ήταν εκπαιδευμένος από μένα και ακόμα είναι, και ακόμα είναι πάρα πολύ καλός στην υπακοή. Ήταν ένα ισχυρογνώμο, να το πούμε, αρσενικό, το οποίο πάλι δεν εκτιμήθηκαν οι προειδοποιήσεις μου και οι συμβουλές μου προς τον ιδιοκτήτη και έκανε μέσα στο σπίτι ό,τι ήθελε. Πολύ βασικά πράγματα που τα ξέρει και πλούς ιδιοκτήτης άλλης φυλής, δηλαδή ήταν ελεύθερος σε όλους τους καναπέδες, στα κρεβάτια, έτρωγε όποτε ήθελε. Και αυτό το σκυλί έκανε ένα δάγκωμα την ώρα που πήγαν να το τραβήξουν, το κατεβάζουν από τον καναπέ, ας πούμε. Ναι, μια κλασική. Ναι. Το συναντάμε συνήθως σε σκύλους οι οποίοι έχουν βολευτεί πια πάνω στον καναπέ, τον έχουν κάνει δικό ναι, τους. Ναι, και το έκανε 3,5 χρονών, έκανε. Δεν το έκανε εξόφαλτσο, δηλαδή ήθελε να το κάνει ο σκύλος. Ήταν σε αυτό που το λέμε πολύ απλά κακομαθημένος, δεν μπορούσε να βάλει στο μυαλό του ότι επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται. Και εκεί υπάρχει το λεπτό όριο, γιατί εγώ ακούω πάρα πολλούς συναδέλφους μας να λένε ο εκπαιδευμένος σκύλος δεν είναι επικίνδυνος σκύλος. Όχι, ο εκπαιδευμένος ιδιοκτήτης δεν είναι επικίνδυνος σκύλος. Ναι, ναι, έτσι, ναι. Γιατί το σκύλο μπορεί να τον εκπαιδεύσει, ο ιδιοκτήτης να κάνει ό,τι θέλει από το κεφάλι του και να καταλήξει να έχει ένα σκύλο τέτοιο και να στοχοποιηθεί ναι. Και να σε εκπαιδευτεί. Ο συγκεκριμένος σκύλος, όταν άκουγε την εντολή να κατέβει, να έρθει, να κάτσει, όλα αυτά, τα εκτελούσε άριστα. Δεν είχε πρόβλημα. Είχε εκπαιδευτεί. Το θέμα ήταν ότι τον σβέρκωσε εκείνη ναι. Την ώρα, τον έπιασε από το κολάρι για να τον κατεβάσει. Στατιστικά, κάτω βέβαια, όταν αρχίσει και μπει στη διαδικασία να εκπαιδεύσω ένα σκύλο και μόνο μέσα στο μυαλό του σκύλου ότι υπάρχει αυτή η σχέση. Ιδιοκτήτη, ας πούμε, βάζει μια ιεραρχία και λύνει πάρα πολλά τέτοια θέματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό ήταν εξαίρεση. Mm-hmm. Σίγουρα η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει αυτά τα πράγματα και χωρίς κάποιος να είναι έξυπνο ψυχολογία. Δεν το συζητάμε, αλλά το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Δηλαδή, λες, μην ανεβάζεις. Είχα εγώ, ας πούμε, παράδειγμα που έλεγα μην ανεβαίνει ο σκύλος στα κρεβάτια. Και ο σκύλος κοιμότανε, δεν θα πω και τι ράτσα ήταν από τις μεγάλες ράτσες όμως. Ο σκύλος κοιμότανε, λέει, επειδή αγαπούσε πάρα πολύ το παιδί, με το 12χρονο παιδί μέσα στο τέτοιο. Δηλαδή, και εγώ χτυποκαρδούσα κάθε βράδυ,
Και τελικά, ας πούμε, τους είπα ότι αν δεν τελειώσει αυτό το θέμα, σας εγκαταλείπω. Δεν έχει. ναι, θα στοχοποιούμουν εγώ έτσι. Αν γινόταν κάτι, ο εκπαιδευτής θα υποθεί ότι έχει κάνει το λάθος. Γενικά, όταν εκθρέφεις χρόνια και μπορείς να ποντάρεις ότι τα περισσότερα σκυλιά σου θα φύγουν και από αυτά τα προβλήματα, ακόμα και αν γίνονται λάθη. Δηλαδή, λίγο εγώ δεν το φοβάμαι τόσο πολύ, αλλά γενικά η θεωρία είναι θεωρία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις σε κανέναν. Πρέπει να είσαι τρελός να του πεις ότι κάνει, άστο να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν έχει εμπειρία, όπως εγώ πήγε σε άλλες περιπτώσεις, να συμπληρώσω εδώ κάτι που δεν το είπαμε πριν, αν δεν έχει εμπειρία και έχει μια απορία. Δεν το λέμε επειδή είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία. Δεν γίνεται να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία. Να δώσω ένα παράδειγμα για να δεις αν θα έχεις πρόβλημα με τα μάξια, αν θα σου χάσει λάδια και να μην απευθυνθεί με το ίδιο κόστος ουσιαστικά, γιατί μπορεί να είναι μια συνεδρία, μια γνώμη, μια άποψη. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πας να δώσεις. Ένας σωστός επαγγελματίας, μόλις όμως πει ότι πώς είναι η κατάσταση, σε μισή ώρα μέσα, σε μία ώρα μέσα, σε μία επίσκεψη, σε μία οικογένεια που δεν έχει ξαναπευθυνθεί ποτέ σε κάποιον που γνωρίζει από σκυλιά. Αν πει τη γνώμη του ότι κοιτάξτε να δείτε η κατάσταση είναι έτσι, το βλέπω καλά, αλλά προσέχετε το χ, το ψ, αυτομάτως προσέχουν και αυτοί περισσότερο. Δηλαδή ακόμα και μία επίσκεψη, ενώ δεν μπορεί να δει, από τον τελείως πέρα βρέχει, ας πούμε, ιδιοκτήτη που δεν τον νοιάζει τίποτα, ας πούμε, ή νομίζει ότι το ξέρει, καλό θα κάνει. Αν το σκύλο τον έχει εκπαιδεύσει αυτός και έχει δει την πορεία του, ξέρει την οικογένεια, ξέρει το παιδί, στην ίδια ηλικία πάλι, εκεί 10-12 χρονών, μπορεί να είναι σίγουρος. Μπορεί να έχει μια πολύ καλύτερη άποψη. Για μένα σίγουρος 100% να μιλάμε για ζώα, δεν είμαστε ποτέ. Λοιπόν, ιδανικός ιδιοκτήτης Ροτβάιλερ, ποιος θα ήταν? Ο ιδανικός ιδιοκτήτης Ροτβάιλερ είναι ένας άνθρωπος σίγουρα με εμπειρία από σκύλους. Αν δεν έχει εμπειρία, ένας άνθρωπος που θα ήθελε να ακούσει και να κρατήσει κάποιες οδηγίες και να μάθει πώς θα το χειριστεί, δεν είναι και ότι χειρότερο να χειριστείς, αλλά γενικά είναι ένας σκύλος που θα χρειάζεται κάποια εμπειρία. Ένας άνθρωπος μέσης δραστηριότητας, χρειάζεται ο σκύλος κάποια άσκηση, όχι τρελή. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε να κάνουμε μαραθώνιο, αλλά καλό θα είναι να κάνουμε μεγάλες βόλτες, να κάνουμε ένα τζόκινγκ με το σκύλο, είναι καλό. Και τώρα από θέμα οικογενειακής κατάστασης δεν υπάρχει, ο σκύλος προσαρμόζεται παντού. Είναι ένα σκύλος για οικογένεια δηλαδή? Ναι, είναι ένα σκύλος για οικογένεια, ναι. Όταν τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και από που θα πάρουμε σκύλο και ποιον θα ρωτήσουμε και η εμπειρία μας και το σεβόμαστε, είναι ένας πολύ καλός οικογενειακός σκύλος. Τσεκάρεις τους πελάτες που έρχονται για να σου ζητήσουν ένα σκύλο? Ναι, αν και μετά από χρόνια γενικά αυτοφιλτράρεται η κατάσταση αυτή. Το τσεκάρω δηλαδή όταν είναι. Εννοείς ότι οι περίεργοι δεν θα έρθουν σε σένα γιατί ξέρουν ότι. Ναι, λίγο αυτοφιλτράρεται η κατάσταση αυτή. Ναι. Μου τυχαίνουν και κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, πόσα κιλά θα γίνει, γιατί το απέναντι είναι 50, εγώ θέλω να γίνει 60 για να, όταν τσακωθούν, να. Να νικήσω εγώ. Αλλά πλέον πολύ σπάνια. Γενικά αποφεύγω τις πολύ ακραίες περιπτώσεις. Κυρίως αυτό που φεύγω τα τελευταία χρόνια είναι όταν είναι πολλά παιδιά ή πολύ νευρικά. Δεν έχω πει όχι δηλαδή. Δεν έχω πει όχι σε πάρα πολλές άλλες καταστάσεις. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα βόλτας, όταν λέει δεν ξέρω, δουλεύουν πάρα πολύ. Δεν λέω ότι κάποιος πρέπει να είναι άνεργος για να πάρει ένα σκυλό να κάθεται όλη μέρα. Αλλά όταν λέω εγώ, παιδιά, θέλει δύο βόλτες, μία γρήγορη το πρωί, μία λίγο πιο μεγάλη το βράδυ, και μου λέει άλλο δεν ξέρω, ίσως δύο φορές τη εβδομάδα το κάνω, εκεί δεν μπορώ. Εκεί πρέπει να το τσεκάρω, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κακοποίηση του σκύλου, ας πούμε. Αν δουλεύει 12 ώρες, θα τον έδινε? Ναι, είναι θέμα ποιότητας του χρόνου. Δεν είναι και ότι καλύτερο, θα τον έδινα, ναι. Μάλιστα. Πάμε να σε ρωτήσω κάτι τώρα που έχει να κάνει με όλα αυτά τα ατυχήματα που έχουν γίνει. Καταρχήν, πώς αισθάνεσαι? Δηλαδή που τώρα για δύο χρόνια έχει έρθει το Ροτβάιλερ, θα σου πω ότι μετά από κάθε ατύχημα εγώ όταν βγαίνω στον δρόμο και μπορεί να εκπαιδεύω ένα Ροτβάιλερ, αλλάζουν όλοι οι πεζοδρόμοι, έτσι. Πώς αισθάνεσαι σαν εκτροφέας και σαν εκπαιδευτής βλέποντας όλα αυτά? Με μία λέξη το πω, αισθάνομαι πολύ αδικημένος. Πολύ αδικημένος. Επειδή γνωρίζω το χώρο, όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα προβλήματα
Και μάλιστα τα προβλήματα έχουν μείνει χωρίς υποστήριξη από εμάς που ασχολούμαστε, ας πούμε, πιο σοβαρά με τη φυλή. Και ξέρω ότι όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται από όλο αυτό το ανεξέλεγκτη δημοφιλία της φυλής, η οποία βλάπτει και εμάς. Δηλαδή δεν είναι δικά μας σκυλιά, είναι σκυλιά πολλές φορές τελείως εκτός προτύπου, ενώ και στο χαρακτήρα και εμφανισιακά. Τα οποία φυσικά τύπος που τα ονομάζουμε ροτβάιλερ, αλλά δεν είναι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ουσιαστικά είναι σαν να ασχολείσαι με πόιντερ και να αρχίσουν να κατηγορούν οποιοδήποτε σκυλί άσπρο με στίγματα δούνε σε ένα βουνό που τους δάγκωσε, ότι τους δάγκωσε πόιντερ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Για αυτό το κομμάτι της θανάτωσης των ζώων που έχουν σκοτώσει άνθρωπο, δηλαδή ένα ροτβάιλερ που σκότωσε έναν άνθρωπο, πιστεύεις ότι πρέπει να αξιολογηθεί και αν μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος να το πάρει, πιστεύεις ότι το ζώο πρέπει να θανατωθεί? Δεν είμαι υπέρ της θανάτωσης των ζώων για τέτοιο λόγο. Είναι λίγο εκτός, η άποψή μου πάνω σε αυτό είναι λίγο εκτός το τι έκανε το ζώο, ας πούμε, αν δεν μπορεί να πάει κάπου αλλού. Μπορεί να μην πάει πουθενά αλλού. Έχουμε χιλιάδες ζώα που μένουν σε καταφύγια, σε πανσιόν, οπουδήποτε. Το ζώο δεν είναι σαν τον άνθρωπο, δηλαδή θέλει την ελευθερία του, θέλει όμως πρωτίστως να ζήσει. Δεν βρίσκω τον λόγο. Το βλέπω πολύ εκδικητικό το να θανατωθεί επειδή είναι. Σκότωσε κάποιον. Ναι. Εκτός κι αν είμαστε σε μια χώρα που δεν είμαστε, που έχει στην νομοθεσία της τη θανάτωση γιατί άργησε να υιοθετηθεί 10 μέρες, πως είναι οι άλλες χώρες, όπου φυσικά εκεί δεν μπορεί να πεις ότι θανατώνω αυτό το ζώο επειδή άργησε να υιοθετηθεί 10 μέρες και δεν θανατώνω το άλλο που σκότωσε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια νομοθεσία που απαγορεύει τη θανάτωση, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, νομίζω είναι μόνο εκδικητικό. Τώρα, αν θα πάει σε άλλο σπίτι. Αν ο σκύλος αξιολογηθεί και αξιολογηθεί ότι αυτός ο σκύλος είναι επιθετικός, δεν πρόκειται, δηλαδή δεν πρόκειται να κάνει με κανέναν. Εκεί η θανάτωση. Όχι, θα πρέπει να είσαι υπέρ της θανάτωσης και για άλλους λόγους. Δηλαδή, ένα σκύλος μπορεί να υιοθετηθεί από κανέναν, γιατί είναι τυφλός και από τα δύο μάτια και τρίποδος. Και να ξέρουμε πρακτικά ότι θα μείνει για πάντα σε ένα κλουβί. Δεν είμαι υπέρ της θανάτωσης, πάλι όχι. Ναι, θα μπορούσε το σκυλί να μείνει. Και για ένα κλουβί που μπορεί να βάλει το φαγητό μέσα ή να μπορεί να καθαρίσει το σκύλο. Όταν δεν υπάρχει ευζοία του ζώου με τίποτα, ναι, εντάξει, πρέπει να θανατώνεται. Μιλάμε για το ζώο να μπορεί να έχει τα στοιχειώδη, έτσι, καθαριότητα, φαγητό. Είπες πριν ότι με όλα αυτά που γίνονται αισθάνεσαι αδικημένος και το καταλαβαίνω αυτό και ως εκτροφέας αυτής της φυλής και ως εκπαιδευτής που την έχει ζήσει καλά. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι το οποίο ίσως ακουστεί λίγο σκληρό. Ένα ροτβάιλερ που έχει σκοτώσει ένα παιδί, ένα μωρό, ανεξάρτητα από τις συνθήκες, ανεξάρτητα από το αν το έπιασε πάνω από το ρούχο ή το δάγκωσε ή δεν ξέρω εγώ τι, θα το κράταγες? Εγώ προσωπικά? Ναι. Όχι, δεν το κράταγα. Ενώ θα το υιοθετούσες αυτό? Όχι, δεν το υιοθετούσα, όχι. Γιατί? Γιατί έχουμε τον σκύλο πρωτίστως για να είμαστε καλά, να μας δίνει μια χαρά. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια χαρά όμως από το να δώσει ζωή σε αυτό το σκύλο, ενώ δεν έχει προοπτικές. Ναι. Μπορώ να τον καταλάβω αν ήθελε να το υιοθετήσει. Πώς μπορώ να καταλάβω και έναν άνθρωπο που θα υιοθετούσε έναν υπερήλικα σκύλο που δεν έχει πάνω από 2 χρόνια ζωής. Μπορώ να το καταλάβω. Ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει καλά κάνοντας τα πάντα. Εγώ δεν θα το υιοθετούσα. Όχι γιατί θα φοβόμουν. Πραγματικά δεν φοβόμουν. Καλά, δεν αναλύσε. Τόσα χρόνια εκπαιδευτής. Ναι, πιστεύω ότι δεν θα πέρναγα καλά με αυτόν. Θα τον έβλεπα αλλιώς. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, αν και δεν κάνω να παίρνω θέση από τη θέση που βρίσκω, μια που κάνω μόνο ερωτήσεις, αλλά θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να απέναντι μου ένα σκύλο, ο οποίος θα μου φέρνε την εικόνα θανάτου ενός παιδιού στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το αντέξω, μπορεί να κατηγορηθώ γι' αυτό, αλλά θα μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βλέπω ένα σκύλο και αντί να αισθάνομαι
την αγάπη προς το σκύλο, ακόμα και να την αισθάνομαι την αγάπη προς το σκύλο, να έρχεται αυτή η εικόνα ξαφνικά και να με χτυπάει. Βεβαίως σέβομαι τους ανθρώπους που θέλουν να δώσουν μια προοπτική σε ένα σκύλο και να τον να ζήσει από εκεί και πέρα. Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να το υιοθετήσει. Ναι, λέω, ναι. Λέω ότι εγώ δεν θα το υιοθετήσω. Δεν έχουμε τις δυνάμεις, ας το πούμε έτσι. Ναι, δεν θα το ήθελα αυτό το σκυλί κοντά μου, ας πούμε. Αν είναι σίγουρο κιόλας τι έγινε, έτσι και τι. Ναι. Ωραία, πάμε στην εκπαίδευση του Ροτβάιλερ. Ναι. Πώς πρέπει να εκπαιδευτεί ένα Ροτβάιλερ? Βέβαια, τώρα είναι λίγο περίεργη αυτή η ερώτηση με την έννοια τι διαχωρίζει αυτό στις μεθοδολογίες ανάλογα με το σκύλο κτλ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι κάθε σκύλος έχει μια προσέγγιση διαφορετική. Ναι, δεν νομίζω. Έτσι. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για μεθοδολογία. Μεθοδολογία ναι. Είναι θέμα του καθενός, της εμπειρίας του και η εκπαίδευση του Ροτβάιλερ δεν διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο μεγάλο όμως σκύλου εργασίας. Είναι σκύλος εργασίας, μπορεί να συλλειτουργήσει πάρα πολύ καλά να συνεργαστεί με τον άνθρωπο. Να λέμε ότι αυτό το εργασία, κάθε φορά που λες εργασία, εννοείς το κομμάτι του φύλακα, έτσι. Είναι σκύλος ο οποίος συλλειτουργεί, συνεργάζεται και λειτουργεί σαν ζευγάρι με τον άνθρωπο. Δεν είναι ένα σκύλος. Υπάρχουν, ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα, ορεινοί επιμενικοί, οι οποίοι είναι αυτόνομοι φύλακες. Μπορεί να φύγει, ήταν η ιστορία του, να φεύγει με το κοπάδι, να λείπει μήνες χωρίς κανέναν άνθρωπο κοντά του. Yeah. Αυτό ο σκύλος έχει στο DNA του να λειτουργεί διαφορετικά. Το Ροτβάιλερ είναι ένα σκύλος εργασίας, συνοδός του ανθρώπου, όπως ο γερμανικός ποιμενικός, όπως ο Ντόπερμαν, το Σνάουτσερ, όλα αυτά οι σκύλοι της ομάδας 2, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε πάμε αυτομάτως σε ένα σκύλο που είναι σίγουρα πιο εύκολος από τα χειρότερα δηλαδή, και λίγο πιο δύσκολος από το μέσο όρο των σκύλων συνοδών, γιατί είναι λίγο πεισματάρης. Τα χειρότερα ποια είναι? Τα χειρότερα δεν υπάρχουν. Χειρότερα για εμάς εκπαιδευτές, όπως ξέρεις, είναι τα αυτόνομα σκυλιά. Που δεν δένονται. Η ιστορία τους τους λέει ότι να δράσεις μόνος σου. Μπορεί να είναι σκυλιά σπίτς, ακίτα, χάσκι, τέτοια πράγματα. Καλή κοινωνικοποίηση, λοιπόν. Καλή κοινωνικοποίηση είναι το α και το ω, ειδικά με ό,τι συζητήσαμε πριν, λύνει πάρα πολλά θέματα. Το να κουμπάνε άγνωστοι στην παιδική του ηλικία. Ναι. Το να κουμπάνε άγνωστοι. Τον δρόμο δηλαδή να τον χαϊδεύει. Ακόμα και τον χειρότερο φύλακα, οποιαδήποτε οδηγία και να ακούσουμε ότι. Να μην τον χαϊδεύουμε. Μην το κάνεις. Μέχρι τους πρώτους 10 μήνες της ζωής του πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι ροτβάιλερ, τι θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να είναι ισορροπημένο, να έχει παραστάσεις, να ξέρει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για τον εαυτό του. Δεν μαθαίνει, είναι στο DNA του, δεν μαθαίνει ότι έτσι ότι όλοι είναι καλοί απαραίτητα. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε και θα δείτε ότι είναι δύσκολο να κάποια πράγματα υπερπάλει. Ο σκύλος αυτός θα φυλάξει ικανοποιητικά, θα είναι ένας σκύλος φύλακας. Mm. Πρέπει όμως για να είναι ένας ισορροπημένος φύλακας να είναι ισορροπημένος. Μέχρι 10 μηνών χέρια επάνω του, λοιπόν, ναι, όσο περισσότερο εγώ, κόσμο εγώ αυτό γίνεται. Λέω, ναι, να γίνεται κοινωνικοποίηση και ειδικά με μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ειδικά με μικρά παιδιά. Η εκπαίδευση του περνάει το... χρειάζεται σε κάποιο σημείο επιβολή, πίεση ή με ένα θετικό τρόπο εκπαίδευσης μπορεί ένα ροτβάιλερ να εκπαιδευτεί? Εντάξει, η εκπαίδευση έχει πλέον εκμοντερνιστεί ώστε την παρακολουθούμε παγκοσμίως. Δεν είναι... Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα θετικά και τα αρνητικά της εκπαίδευσης. Αλλά η λέξη θετικός και εμένα με ξενίζει, είναι η εκπαίδευση με τροφή, δεν είναι θετική. Γιατί αλλιώς όλοι οι άλλοι θα ήμασταν αρνητικοί, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτό βασίζεται σε κάποιες πρακτικές εκπαίδευσης που δεν είχαν καθόλου θετική χρειά. Του 50 και του 60, ας πούμε, της κεντρικής Ευρώπης. Αλλά όχι, μια εκπαίδευση πάντα με την ανταμοιβή του, ότι θέλει ο σκύλος. Ένας επαγγελματίας μπορεί να δει ποια drives θα δουλεύει και ποια είναι αυτά που ο σκύλος προτιμάει. Τα drives, πες μας και για τα drives, γιατί το ξαναλέω ότι ο κόσμος. Εννοώ πολύ απλά τι θα δουλέψει σαν ανταμοιβή. Ο σκύλος για να κάνει κάτι πρέπει να ανταμοιφθεί. Ναι. Αν είναι ανταμοιβή, επειδή δεν του μιλήσουμε γλυκά. Και θα του πούμε μπράβο, αυτό πρέπει να το συνδέσει αρχικά με κάτι. Mm-hmm. Μπορεί να... Είναι δύσκολο να ανταποκριθεί μόνο με αυτό. Η τιμωρία είναι μέσα στην εκπαίδευση. Η τιμωρία, όχι η τιμωρία σαν τιμωρία, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Είναι η διόρθωση όταν πάμε να δείξουμε στο σκύλο ότι δεν θέλουμε πια να κάνεις. Πρέπει να δει ότι αυτό έχει μία επίπτωση.
Ανάλογα με την, πάλι με τις σχέσεις που έχουμε χτίσει, αυτό μπορεί να είναι και ακόμα και φωνή μας. Αλλά υπάρχει, ναι, υπάρχει σαν τιμωρία, ας πούμε, να το πούμε απλά. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει? Ας πούμε, εγώ τιμωρία θεωρώ την έξοδο από την Αγγέλη. Έτσι, δηλαδή, αν κάνεις κάτι το οποίο δεν είναι έξοδος από την Αγγέλη, είτε σημαίνει credit αυτό, είτε σημαίνει θα πας σε ένα δωμάτιο, είτε σημαίνει θα σε βγάλω έξω. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει διορθωτικά, κατά την άποψή σου, ένας άνθρωπος απέναντι σε ένα ροτβάιλερ? Πρέπει, εννοείς. Μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Που πρέπει να φτάσει, που είναι θεμητό, εννοείς. Είναι θεμητό, ναι. Μπορεί να φτάσει ανάλογα την ψυχασθένεια του καθενός να ταλαιπωρεί το σκυλάκι για πάντα. Για έναν, εκπαιδευτή ο οποίος εκπαιδεύει. Και εμένα, εκτός περιπτώσεων που πάμε πια σε προβληματικές, που εκεί είναι πάρα πολύ σύνθετο, μπορείς να χειριστείς οποιοδήποτε ροτβάιλερ αν γνωρίζεις το, με τη διόρθωση, μόνο με το, ίσως με μια πιο αυστηρή χρήση του λουριού σου, ας πούμε, και με τη φωνή σου. Mm-hmm. Τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, επειδή είναι ροτβάιλερ σίγουρα όχι. Τώρα, ναι, να επισημάνω και κάτι, επειδή φοράει πνίχτη ο σκύλος, αυτός ο πνίχτης είναι στο νεκρό, όπως λέμε στο επαγγελματικό μας. Ναι, φοράω δηλαδή, όλους τους σκύλους μου, γιατί... Ναι, επειδή δεν ξέρουν τι είναι το νεκρό, να πω ότι πιάνονται τα δύο κομμάτια του πνίχτη έτσι ώστε να μην κλείνει. Ναι, εντάξει, έτσι... ο συγκεκριμένος είναι εκθεσιακός, δεν το χρησιμοποιούμε για... Ναι. Έχει πολύ φαρδιούς, δεν χρησιμοποιείται. Γιατί όμως 9 στα 10 ροτβάιλερ φοράνε πνίχτη? Τα βλέπεις στον δρόμο και φοράνε πνίχτη. Στην Ελλάδα? Ναι. Πιστεύω όχι αυτό που σου είπα πριν, ότι έχω τα φορά για να μην παιδεύομαι και να το δουλεύω. Πιστεύω ότι γιατί ίσως ο κόσμος δεν θέλει να αφιερώσει τους μήνες που χρειάζεται για να... Εκπαιδεύσει ένα σκυλό. Να τον χειρίζεται μετά, όχι να τον εκπαιδεύσει μόνο. Και έτσι γίνεται λίγο πιο γρήγορο. Δηλαδή ο χειριστής γίνεται λίγο πιο ισχυρός προς το σκύλο. Φταίμε οι εκπαιδευτές αυτό? Πιστεύω πολύ εκπαιδευτές. Εγώ ξέρω εκπαιδευτές, ας πούμε, που πρώτη μέρα που βλέπουν το κουτάβι μπαίνει ένας πνίχτης. Όχι, μπορεί να φταίει ο εκπαιδευτής σε αυτό το επίπεδο, ναι, αλλά πιστεύω ότι φταίει, υπάρχουν και εκπαιδευτές που το γνωρίζουν. Δηλαδή? Δεν είναι θέμα πνίχτη ή μη πνίχτη. Γνωρίζουν ότι θα έπρεπε να διαρκεί περισσότερη διαδικασία από αυτή που διαρκεί κατά μέσο όρο στη δουλειά μας. Ναι. Και λόγω νοοτροπίας και λίγο θάλασσα και τα γόρι μου που λένε Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει πρακτικά. Κάτι, το μεγαλύτερο μέρος δεν εκπαιδεύεται πάνω από 1,5 μήνα, έτσι. Ναι, εμένα, αυτό εννοώ. Εμένα θεωρείται τρελό το ότι η βασική εκπαίδευση είναι 4 μήνες και ένας όνος παρακολούθησε. Ναι, το λέω αυτό, ναι. Μου λένε ότι είσαι, δηλαδή, πώς βγάζεις λεφτά ή πώς δεν ξέρω εγώ, ναι, τι. Ούτε εμένα είναι έτσι, είναι λιγότερο. Θα πιστεύω ότι θα πρέπει να ήταν κατά κανόνα έτσι. Ναι, δηλαδή όταν δεν δω το σκύλο ενηλικιωμένο, το να τον φτιάξω, ας πούμε, και 5 μηνών να πω στον άλλον ότι εντάξει τον εκπαιδεύσαμε είναι μια χαρά, ναι, μου φαίνεται ανόητο, δεν έχει καμιά λογική. Αυτό πρέπει να πούμε ότι εφόσον κάποιος δυσκολεύεται με το σκύλο του, είναι έτσι κατάσταση που θα βάλει πνίχτη, καλό είναι να δείξουμε τη σωστή χρήση ώστε να μην ταλαιπωρείται το ζώο. Mm-hmm. Να πάμε να τον αγοράσουμε και να μας πει κάποιος ότι βάλει αυτό και δεν θα τραβάει. Από το οποίο ισχύει, έτσι. Το οποίο ισχύει έξω. Δηλαδή, ο ένας με τον άλλον λένε να σου πω, βάλε του πνίχτη. Με τραβάει ο σκύλος. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν βλέπω καμία στο διαφορά. Σε ότι όλοι είμαστε. Ναι, ο Έλληνας μπορεί να οδηγήσει και Boeing 747. Ναι. Να πει ότι ξέρει, επειδή έχει δει δύο ταινίες, πώς κρατάνε το πιδάλιο. Καλό αλλά... είναι να δούμε όλα αυτά τα εργαλεία. Να χρησιμοποιούνται ασφαλώς για το σκύλο με έναν επαγγελματία πάλι, ώστε να μην ταλαιπωρείται το σκύλος, γιατί θα τραβάει πάλι. Το εγγυό με βάζει οτιδήποτε στοίχημα θα τραβάει πάλι, ό,τι και να βάλουμε. Αν... Έτσι είναι. Πιστεύεις ότι θα έπρεπε αυτά τα εργαλεία να παραδίδονται μόνο σε επαγγελματίες? Όχι. Δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύεις γιατί... δηλαδή ότι πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάποιος ο οποίος δεν έχει επαγγελματική σχέση να πάει να αγοράσει ένα πνίχτη? Ναι. Πιστεύω ότι ναι, γιατί θα μπορεί να το φτιάξει. Δηλαδή... Θα κάνει ίδιο κατασκευές. Αν δεν πουλιέται να φτιάξει ένα πνίχτη μόνο του. Ναι. Ναι, καλό θα ήταν. Όταν μπούμε σε μια διαδικασία ότι είμαστε, ας πούμε, Γερμανία και πώς θα το λύσουμε, ναι, θα ήταν ένα μέτρο, ναι. Μιλάω πάντα με τα στοιχεία της Ελλάδας ότι θα γίνει λαμογιά.
Καλά, στη Γερμανία όμως γίνεται, εντάξει, γίνεται υπερχρήση από τους επαγγελματίες, ας πούμε, των κολάρων και των πρόγκ, των καρφιών δηλαδή και τα λοιπά, έτσι. Στη Γερμανία είναι μια τελείως διαφορετική νοοτροπία, όπου γενικά τέτοιες φυλές, τουλάχιστον μεγαλώσουμες και φυλές εργασίας, έχουν και την κουλτούρα ότι θα το πάρουμε και κάπου θα πάμε να το δουλέψουμε. Ναι. Το παίρνουν δηλαδή για να πάνε να δουλέψουν. Αν θέλουν να μην πάνε να δουλέψουν, παίρνουν κάτι άλλο. Είμαστε τελείως. Τι εννοείς να δουλέψουν, να κατεβούν σε αγώνες? Όχι, όχι, να εκπαιδευτεί ο σκύλος, να πάει, ας πούμε, ναι, σε ένα κλαμπ. Ναι. Ότι αυτή είναι η χρήση του. Θα το πάρω και θα κάνει αυτό. Mm. Αν δεν θέλω να κάνει αυτό, θα πάρω κάτι άλλο που είναι συντροφιάς, ας πούμε. Ναι. Είναι όλη η κουλτούρα. Δουλεύουν κατά κόρον όμως με εργαλεία διόρθωσης. Ναι, ναι, οι Γερμανοί δουλεύουν περισσότερο. Ήταν πάντα λίγο πιο old style. Ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, είμαστε. Εγώ το αρνούμε, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό, ότι στην Ελλάδα είμαστε, ας πούμε, βοσκοί, δεν είμαστε εκπαιδευτές σκυλών. Ενώ η Αμερική, ας πούμε, η Γερμανία έχουν μια κουλτούρα, έχουν ένα τέτοιο κτλ. Εγώ ξέρω ότι και αυτές οι δύο χώρες ειδικά τρομερά έκτροπα. Εγώ έχω γνωρίσει στη Γερμανία και γενικά στην Κεντρική Ευρώπη εκπαιδευτές, όπου αυτή τη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε τώρα εμείς οι δύο δεν μπορούμε να την κάνουμε. Ναι. Είναι τόσο πρακτική. Σκυλάδες, πώς να το πω. Το κάνουν επειδή έτσι έχουν μάθει από τον πατέρα τους και τον παππού τους. Είναι ναι. Πάρα πολύ απλή. Και με τη διόρθωση και με. Δεν μπορούν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Της ψυχολογίας. Ναι, υπάρχουν βέβαια και άλλοι που υποτίθεται ότι μπορούν να κάνουν αυτή τη συζήτηση, διεθνής, ας πούμε, εκπαιδευτής σκύλων που κάνει και σεμινάρια κτλ. Και διδάσκει πώς για να δαγκώσει ο σκύλος καλύτερα πρέπει να πατήσει το ρεύμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εγώ ναι, αυτό θεωρώ πολλά, πρωτόγωνο. Ναι. Θέλω να κάνω ένα βίντεο για ένα τύπο, για ένα εκπαιδευτή ο οποίος έχει βγει και λέει πώς να μην σε δαγκώσει ένα σκύλος. Και δείχνει ότι πρέπει να κάνεις την αρκούδα, ας πούμε, την ώρα που ο σκύλος έρχεται πάνω σου, για να τρομάξει ο σκύλος και να φύγει. Μόνο αν έχεις πάρει ελαιοστήριο, αυτό σε έναν άνθρωπο δηλαδή. Τώρα τι να συζητήσουμε. Πρωτόγονοι εδώ πέρα. Θα έχω χάσει αυτό. Ναι, θεωρώ ότι σε πολλά. Θα το βγάλω σε βίντεο, γιατί λέει ότι το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αφήσεις το χέρι σου μέσα στο στόμα του σκύλου. Δηλαδή, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις καταρχήν γιατί το ένστικτο δουλεύει τελείως διαφορετικά. Αν σε δαγκώσει ένα σκύλος, για να είσαι ψύχρεμος να αφήσεις το χέρι σου εκεί μέσα, πρέπει να είσαι εκπαιδευτής τουλάχιστον μια 20ετία. Δεν χρειάζεται να δεις το tutorial αυτό. Εντάξει. Και το άλλο λέει είναι να τον δείτε να τρέχει πάνω σας, ας πούμε, τέτοιο να κάνετε την αρκούδα και να αρχίσετε να τρέχετε κατά πάνω του. Ναι. Αρκετά εντυπωσιακό, ας πούμε. Εντάξει, η θεωρία είναι. Ωραία είναι η θεωρία. Ναι. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με εξαιρέσεις οι οποίες μπορεί να είναι και τραγικές, σαν τον συνάδελφο που είπα πριν, είναι ψηλά. Και εγώ θεωρώ ότι πάει καλά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε σχέση με τα υπόλοιπα που βλέπουμε, γιατί είναι και λίγο στον αέρα το επάγγελμα, ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα. Υπάρχει αρκετός κόσμος που μπορεί να βοηθήσει και τον ιδιοκτήτη και γνωρίζει πλέον από σκυλιά. Ροτβάιλερ, προβλήματα υγείας. Ναι. Τι πολεμάται η εκτροφής? Το Ροτβάιλερ είναι ένα σκυλί γενικά καλής κράσης. Όταν μιλάμε για ένα καθαρό αιμοσκύλο, ας πούμε, είναι καλής κράσης σκύλος. Πολεμάμε, φυσικά, σαν μεγαλώσαμε η φυλή, τη δυσπλασία του ισχύου και του αγκώνα. Το ισχύο εξετάζεται πολλά χρόνια, ο αγκώνας εξετάζεται είναι λίγο πιο πρόσφατος, δηλαδή υπάρχει αρκετό ποσοστό. Mm-hmm. Κάποιο πολύ μικρότερο σε ποσοστό πρόβλημα καρδιάς, καρδιακή ανεπάρκεια δηλαδή, φυσήματα, mm-hmm. μεγαλοκαρδίες κτλ. Για να μιλήσουμε σε ποσοστά, η καρδιά πλέον έχει πέσει λιγότερο από 5% mm-hmm. στις καλές εκτροφές. Η δυσπλασία είναι ένα λίγο πιο δύσκολο, έως πολύ πιο δύσκολο θέμα. Το Ροτβάιλερ είναι και μια φυλή που έχει πολύ κακή ανταπόκριση στον έλεγχο, όπως τη λέμε. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθείς να ελέγχεις και να κάνεις ό,τι μπορείς για να μειώσεις στατιστικά το πρόβλημα και έχει κακή ανταπόκριση. Κανείς δεν ξέρει γιατί, ίσως λόγω παλαιότητας της φυλής, από τις φυλές που εμπλέκονται, είναι πιο yeah. αρχαία ράτσα, αλλά γενικά το DNA του. Εκεί μιλάμε για κάποια ποσοστά γύρω στο 20%, 18-20%
για το ισχύο, όχι προβληματική η δυσπλασία, να, το σκυλί να μην μπορεί να κουνηθεί να πέφτει κάτω. Γενικά το αρβάλι δεν πέφτει κάτω εύκολα. Αλλά να μην είναι σωστή η θέση του ισχύου. Ναι, ελαφριά ή μέτρια, η βαριά δυσπλασία είναι εκεί, γύρω στο 20%. Στον αγκώνα είμαστε κοντά στο 45%, ναι. Δηλαδή τα μισά. Αναπνευστικά προβλήματα έχουν. Αναπνευστικά, τώρα όχι, που δεν... κοιμήθηκε, ας πούμε, και την ακούω λίγο που ροχαλίζει. Όχι, όχι, δεν έχουν αναπνευστικά προβλήματα, ναι. Okay. Δεν παρατηρούμε δηλαδή προβλήματα που παρατηρούνται σε βραχικέφαλες φυλές. Δεν έχουν καθόλου, όχι. Άρα, κύρια, τα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με τις αρθρώσεις, η δυσπλασία και, ναι, και ο αγκώνας, ναι, 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 που είπες. Να σε ρωτήσω κάτι που, που τον τελευταίο καιρό συζητιέται, το έχουμε συζητήσει και με αρκετούς εκτροφείς, σκύλος μορφολογίας και σκύλος εργασίας. Τι σημαίνει σκύλος μορφολογίας και σκύλος εργασίας? Είναι διαφορετικά σκυλιά, δηλαδή ένα ροτβάιλερ μορφολογίας και ένα ροτβάιλερ εργασίας είναι διαφορετικά ροτβάιλερ? Θα σου πω, υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και φυσικά και πολλοί αξιόλογοι και σοβαροί εκτροφείς παγκοσμίως που κεντράρουν στο ένα ή στο άλλο κομμάτι. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό είναι η καταστροφή κάθε φυλής. Ειδικά το ροτβάιλερ, επειδή ακόμα προσπαθεί να κρατήσει αυτή τη γραμμή, ότι δεν το διαχωρίζω. Καλό είναι να μην το διαχωρίζουμε όσοι αγαπάμε το ροτβάιλερ. Δηλαδή το ροτβάιλερ είναι ένα σκυλί όπου η μορφολογία του εξυπηρετεί την εργασία του. Συμφωνώ καταρχήν απόλυτα μαζί σου. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή ο σκύλος μορφολογίας και ο σκύλος εργασίας, πυρπολεί την ίδια τη διαδικασία της έκθεσης. Γιατί υποτίθεται ότι εξετάζει το πρότυπο. Το πρότυπο δεν είναι μόνο, φυσικά, η φάτσα, ναι, του σκύλου. Αν βάλεις την εργασία σε δεύτερο πλάνο, δηλαδή δεν αποτελεί μέρος του πρότυπου, τότε σημαίνει ότι απλά φωτογραφίζεις ένα σκύλο για το αν το καλούπι του, ναι, μοιάζει με είναι ροτβάιλερ, ας πούμε, ή οτιδήποτε η κάθε άλλο. Κάθε φυλή χαρακτηρίζεται από κάποια πράγματα, τον τύπο της, ας πούμε. Έτσι, mm-hmm. Και το ροτβάιλερ, όπως και άλλες φυλές, είναι μια κεφαλική, ας το πούμε, φυλή. Δηλαδή, τραβάει το κεφάλι, θα πρέπει να έχει ένα ωραίο ευρύ κεφάλι, φαρδί ανάμεσα στα αυτιά κτλ. Με το που θα το διαχωρίσεις, ότι οποιοδήποτε σκύλος δεν εργάζεται πια, φεύγει δηλαδή από τη χρήση του αυτομάτως, πάει μόνο στο γούστο, να το πούμε απλά, του ανθρώπου, και έτσι γίνεται υπερτυπισμός. Η μόνη λύση να μην έχεις υπερτυπισμό είναι να προσπαθείς να βγάλεις ένα σκύλο που να μπορεί να αποκριθεί στην εργασία του. Εκεί θα απορρίπτονται οι σκύλοι που είναι υπερτυπικοί. Mm-hmm. Στον όμιλο έχετε κομμάτια που βασίζονται στον έλεγχο της συμπεριφοράς του σκύλου, ας πούμε, δεν θυμάμαι με ποιον το συζήταγα, ότι υπάρχει μια πρόταση να γίνει απαραίτητη προϋπόθεση το να περνάνε τα ροτβάιλερ εξέταση συμπεριφοράς. Πολύ θα θέλαμε, δεν εξαρτάται από εμάς σαν όμιλο ροτβάιλερ να ορίσουμε το ποια ροτβάιλερ θα βγάζουν, πεντιγκρί ή όχι. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς και το κάνουμε χρόνια. Εγώ προσωπικά έχω περάσει νομίζω 45-47 σκύλους τεστ χαρακτήρα. Σκύλους που μπήκαν στην αναπαραγωγή. Είναι να έχουμε το τεστ χαρακτήρα, να προσπαθούμε να το προωθήσουμε όσο δυνατόν καλύτερα στον κόσμο, να τι είναι, πώς εξετάζεται. Και σαν όμιλος να κάνουμε γνωστό στο ευρύ κοινό ότι υπάρχουν και αυτά τα ροτβάιλερ που εξετάζονται σε αυτό το πράγμα. Είναι ασφαλή, είναι και καλύτερη φύλακη αν θες και όπως πρέπει να είναι στο πρότυπό τους. Ωραία, ας δώσουμε και ένα μήνυμα. Μακάρι λοιπόν να μπορούσαμε να το κάνουμε υποχρεωτικό που λες. Ας δώσουμε και ένα μήνυμα λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τέτοιου είδους φυλές, δηλαδή εργασιακές φυλές που έχουν να κάνουν με τον τομέα της φύλαξης, της σωματοφυλακής ή τέτοια θέματα, καλό θα είναι, το πρώτο που θα βάλουν στο μυαλό τους είναι να πάνε να κάνουν μια εξέταση χαρακτήρα σε έναν εκπαιδευτή, που οι περισσότεροι εκπαιδευτές το κάνουν και δωρεάν, ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή έρχεσαι με τον σκύλο, θα σου πω, ναι, πέντε πράγματα για να ξέρουν αν, ναι, αυτός ο σκύλος έχει προδιαθέσεις. Βέβαια, να όταν παρουσιάσει... παίρνουμε ένα σκύλο, το παίρνουμε σε μικρή ηλικία, ένα κουταβάκι. Εμένα μια επίσκεψη με ένα κουταβάκι δεν μπορούμε να κάνουμε τεστ χαρακτήρα, μια εκτίμηση να κάνουμε. Εγώ είμαι πολύ σύμφωνος και με τη θέση του ομίλου εκπαιδευτών, πια όχι ροτβάιλερ, ότι καλό είναι να θεσπιστεί ένα τεστ χαρακτήρα για... του Συλλόγου Εκπαιδευτών, ναι, Ελλάδου. Ναι, του Συλλόγου Εκπαιδευτών, ναι. Σκύλων, ναι.
Υπάρχει αυτή η θέση και η πρόταση, μέσα στον αστικό ιστό, ας πούμε, τουλάχιστον, μεγαλώσουμε σκύλι να περνάνε τεστ χαρακτήρα φτιαγμένο πια από το σύλλογο εκπαιδευτών. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που έχουμε συνηθίσει σαν ροτβάιλερ εμείς, απλά ίσως να το κάνουν κάποιοι άλλοι σκύλοι, ή μία, ή... Οκ. Ευγένεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Έτσι νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Χάρηκα, δεν γνωριζόμασταν. Ναι, δεν γνωριζόμασταν, τώρα γνωριζόμαστε. Ελπίζω να κρατήσουμε επαφή, να ξαναβρεθούμε και συνεντευξιακά, αλλά και σε επίπεδο φιλικό. Να είσαι καλά που μας άνοιξες τα μάτια για την αγαπημένη σου φιλή, έτσι, γιατί ξέρω πόσο την αγαπάς και πόσα χρόνια αγωνίζεσαι γι' αυτό, και που είπαμε και δύο λόγια για το χώρο της εκπαίδευσης. Και εγώ ευχαριστώ, Χριστό. Να είσαι καλά. Τα καλύτερα, εύχομαι.